Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μαζί με τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Βαρδαλαχάκη. Σωστά, καλησπέρα Μανώλη. Καλησπέρα Νίκο μου. Λοιπόν, μια εφόλιστη σύλλης live συνέντευξη του πρόεδρου της ΕΠΣΗ, του κυρίου Νίκου Τζόρτζογλου. Και σίγουρα όταν έχεις απέναντί σου έστω και μέσω της οθόνης τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, τον κύριο Τζόρτζογλου, έχεις πολλά να πεις, πολλά να ρωτήσεις και μας πολλά κάνει να μάθεις. Για ακόμα μία φορά μέσα από την Κρήτη σήμερα να τοποθετηθεί σε μία περίοδο εξελίξεων. Ασφαλώς είναι μία περίοδο εξελίξεων. Είμαστε στο φινάλε, κύριε Τζόρτζογλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζόρτζογλου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και να πω ότι είναι τιμή η δικιά μου για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Και σας ευχαριστώ. Έτσι είναι, κύριε Τζόρτζογλου. Βρισκόμαστε, κύριε Τζόρτζογλου, στο φινάλε μιας πραγματικά δύσκολης χρονιάς. Μιας χρονιάς σίγουρα στενάχωρης για εσάς. Δεν ολοκληρώθηκαν τα τοπικά πρωταθλήματα. Η τρίτη εθνική, όπου συμμετέχουν ομάδες του Ηρακλείου, μετά κόπων και βασάνων, θα λέγαμε, αλλά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ολοκληρώνεται σε δύο αγωνιστικές. Σίγουρα για εσάς, ως πρόεδρος της ΕΠΣΗ, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Είχατε να αντιμετωπίσετε πάρα πολλά ζητήματα, όχι στο φυσικό χώρο, όχι μέσα στα γήπεδα, πολλά ζητήματα εκτός γηπέδων, τηλεδιασκέψεις, επαφές. Μιλήστε μας λίγο, πώς το αντιμετωπίσατε όλο αυτό το κομμάτι, που σίγουρα, ας πούμε, ακόμα σας επηρεάζει, έτσι. Σίγουρα, κύριε Βαρδαλαχάκη, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο και παραμένει δύσκολη, αφού για πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο εμείς ασχολούμαστε με τα κοινά και στον χώρο του ποδοσφαίρου, η πανδημία τα έφερε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί, δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Και θέλω να πω ότι από τη στιγμή που τα θέματα αυτά άπτονται της υγείας, αυτό που θα πρέπει όλους μας να μας ενδιαφέρει, και αυτό κάναμε, ήταν το πώς θα προστατεύσουμε καταρχήν τον εαυτό μας, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, και αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Οπότε οι οποιασδήποτε άλλες δυσκολίες που περάσαμε, ναι μεν ήταν δυσκολίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα, αλλά θα έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε, ξαναλέω, γιατί πρωταρχικός σκοπός και στόχος είναι η υγεία μας. Εσείς πάντως ως ΕΠΣΗ, κύριε Τζόρτζογλου, με τις τηλεδιασκέψεις που έγιναν και με τις καθημερινές επαφές και τις δικές σας και όλων των μελών, ήσασταν και είσαστε κοντά στα σωματεία, τα στηρίζετε στις ανάγκες τους, γιατί τα σωματεία είναι ενεργοί οργανισμοί, μπορεί να μην παίζουν μπάλα, όμως συνεχίζουν τη λειτουργία τους όπως μπορούν. Και νομίζω ότι πρέπει να είστε έτσι σίγουρα ικανοποιημένος από το επίπεδο της επαφής που είχατε με τα σωματεία όλο αυτό το διάστημα. Έτσι είναι, κύριε Βαρδαλαχάκη. Η ΕΠΣΗ, επειδή ακριβώς είναι ένας ζωντανός οργανισμός, παρότι η νομοθεσία ίσως μας επέτρεπε να κλείσουμε, γιατί τυπικά θα έπρεπε να έχουμε κλείσει, όμως δεν μπορείς σε μια περίοδο που τα σωματεία χρειάζονται πληροφορίες, σε μια περίοδο που θα πρέπει να καταθέσουν χαρτιά προκειμένου να μπουν στο Μητρό, σε μια περίοδο που υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Θα έπρεπε λοιπόν εμείς να υπερβάλλουμε αυτούς, και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συνεργάτες μου στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, αλλά και την γραμματεία της ΕΠΣΗ, την Βαγγελιώτη Παπανδρουλιδάκη, για αυτή την τεράστια βοήθεια. Όσο μπορούσαμε είμαστε κοντά στα σωματεία, με συνεχές τηλεδιασκέψεις, αφού η τεχνολογία μας βοηθούσε έστω με αυτό τον ψυχρό τρόπο να είμαστε κοντά. Θέλω να πιστεύω ότι εξαντλήσαμε την κάθε δυνατή το ό,τι μπορούσαμε, ούτως ώστε να είμαστε δίπλα στα σωματεία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε και που συνεχίζουμε να περνάμε. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτό που έχει έρθει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα είναι η Επιτροπή για το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, η Επιτροπή της ΕΠΟ, στην οποία ηγείστε εσείς πλέον ως πρόεδρος, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη σας, τον κύριο Γιώργο Πλούταρχο Κουντεντάκη, τον επιστημονικό συνεργάτη της ΕΠΣΗ, τον Σπύρο τον Κοκολάκη, που έχει έδρα την Ελβετία, τον κύριο Αντωνίου και τον κύριο Τζαφέρη από την ΕΠΟ. Κύριε Τζόρτζογλου, τι μπορεί να περιμένουν τα σωματεία από αυτή την προσπάθεια, που ήταν ένα δικό σας όνειρο, ένα όραμα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πλέον υλοποιείται? Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δίνετε ευκαιρία, γιατί είναι τεράστια η τιμή και για μένα, αλλά και για την ΕΠΣΗ Ηρακλείου, να είμαι πρόεδρος αυτό το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Ελλάδος.
Είναι η ικανοποίησή μου διπλή, γιατί ήταν πράγματι ένα όραμα, μια ιδέα που εδώ και 10 χρόνια προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε, αλλά βρίσκαμε κλειστές πόρτες. Και όταν λέω κλειστές πόρτες, για να μην παραξηγηθώ, από όλες, οποιοδήποτε χρώματος πολιτεία, οποιαδήποτε κυβέρνηση και από οποιαδήποτε διοίκηση της Ομοσπονδίας. Είχαμε την τύχη εδώ και λίγες εβδομάδες να προεδρεύει στην Ομοσπονδία ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης. Άρα ήταν το κλειδί, έτσι. Με τον οποίο διατηρώ μια άριστη σχέση. Ήταν το κλειδί ο κ. Ζαγοράκης. Και στον οποίο ο Θοδωρής Ζαγοράκης είχα καταθέσει αυτό το πλάνο. Δηλαδή, τι πλάνο είναι αυτό? Είναι μία προσπάθεια εκεί που η πολιτεία, εκεί που το δημόσιο, εκεί που η ΕΠΟ κλείνει την πόρτα στον ερασιτέχνη παράγοντα, το πώς μπορούμε στα ερασιτεχνικά σωματεία να δώσουμε χρήματα, να δώσουμε όχι μόνο οικονομικές συνδρομές και χρήματα, αλλά επίσης να δώσουμε οργανωτική βοήθεια, να δώσουμε διοικητικές λύσεις. Αυτό λοιπόν κάνει το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Ελλάδος που προεδρεύω. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια των συνεργατών του τμήματος Μάρκετινγκ της ΕΠΟ και των άλλων συνεργατών, του Γιώργου του Πλούταρχου του Κουτεντάκη, του Σπύρου του Κοκολάκη, του Αντιπροέδρου του Αντωνίου, του Στέριου και του κ. Τζαφέρη, αυτό το πράγμα επιτέλους ο ερασιτέχνης παράγοντας, τα ερασιτεχνικά σωματεία πολύ σύντομα θα βρουν ένα σημαντικό, κατά την άποψή μου, οικονομικό βοήθημα και όχι μόνο, ξαναλέω. Να πούμε, κύριε Τζόρτζογλου, ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά αυτή η προσπάθεια, γιατί ήδη υπάρχουν πολλές επαφές ανάμεσα στον κύριο Κοκολάκη, σε εσάς, στο προσωπικό της ΕΠΟ που θα οργανώσει όλο αυτό το κομμάτι, έτσι. Υπάρχει έτσι μια δυναμική. Έτσι ακριβώς είναι. Οι επαφές είναι καθημερινές, οι τηλεδιασκέψεις είναι μία με δύο φορές τη βδομάδα, και με τον Αντιπρόεδρο της ΕΠΟ και με τον κύριο Τζαφέρ, τον Ταμεία της ΕΠΟ, και βεβαίως με τον Πρόεδρο, τον Θοδωρή τον Ζαγοράκη. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στο χρόνο αυτό που διανύουμε, το 2021, να είμαστε σε θέση να κάνουμε τα πρώτα βήματα στο κομμάτι αυτό και να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Να περάσουμε, κύριε Τζόρτζογλου, τώρα σε πιο αγωνιστικά ζητήματα. Θέλω ένα σχόλιο για τον Όφη. Μια χρονιά για τον Όφη που ξεκίνησε με όνειρα, ξεκίνησε με παρουσία στην Ευρώπη, στο Europa League. Κατέληξε, κύριε Τζόρτζογλου, με πολύ άγχος, παραμονή στο παραπέντε. Δύο ερωτήματα. Τι πιστεύετε ότι έφταιξε και έφτασε ο Όφη να παίζει την σωτηρία του στα play-out και μάλιστα να σώζεται την πρώτη τελευταία αγωνιστική? Αλλά και κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα κλειδιά? Τι άλλαξε και έφτασε ο Όφη τουλάχιστον έστω και αργά να επιτύχει το στόχο της παραμονής? Το ότι σίγουρα για να φτάσει η ομάδα να παλεύει την τελευταία αγωνιστική για να σωθεί, σίγουρα γίνανε κάποια λάθη. Όμως τέλος καλό, όλα καλά. Θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι του Όφη, οι φίλαθλοι του Όφη, αλλά και εγώ σαν πρόεδρος της ΕΠΣΗ και ως φίλος αυτής της ομάδος, να αισθανόμαστε ευλογημένοι που αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, που δυστυχώς δεν υπάρχουν επενδυτές, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο Μιχάλης Ομπούσης, που μπορώ να το χαρακτηρίσω σαν δώρο Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί που υπάρχει ένα τέτοιος άνθρωπος που δεν είναι κριτικός και ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια με αρκετά χρήματα. Και πιστεύω ότι οι μέρες που έρχονται για τον Όφη θα είναι πολύ καλύτερες. Και δεν εννοώ μόνο αγωνιστικά, γιατί για μένα μεγάλη σημασία έχει και το εξωαγωνιστικό. Και στο κομμάτι αυτό, Όφη, πιστεύω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Άρα, αισιόδοξο το μήνυμά σας για τον Όφη. Να πάμε, κύριε Τζόρτζογλου, στο κεφάλαιο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης ήταν, κύριε Τζόρτζογλου, την περασμένη εβδομάδα 15 λεπτά από την άνοδό του στην Super League 1, να ζήσει αυτό το όνειρο, το οποίο πρώτος το είχατε ζήσει εσείς πριν 17 χρόνια, και μάλιστα σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται ακριβώς τα 17 χρόνια. Ήταν 30 Μαΐου του 2004 στη Θεσσαλονίκη που ζήσατε τότε την πρώτη άνοδο του Εργοτέλη στην πρώτη εθνική. Αλλά νομίζω, κύριε Τζόρτζογλου, ότι πέρα από την στεναχώρια που σίγουρα βιώνετε κι εσείς ως άνθρωπος που έχετε ζήσει από κοντά το Εργοτέλη, για το ότι θα μας πείτε, δεν τον άφησαν τον Εργοτέλη να ανέβει, θέλουμε τη γνώμη σας, τι έγινε στην νίκη, ποια είναι η άποψή σας. Σίγουρα όμως είστε και υπερήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλε ο Σύλλογος. Και εγώ είμαι υπερήφανος με τη διπλή μου ιδιότητα ως πρόεδρος της ΕΠΣΗ, αλλά
και ως ένας άνθρωπος ο οποίος για 17-18 χρόνια ως ιδιοκτήτης του Εργοτέλη υπηρέτησε αυτό το μεγάλο, το τεράστιο σωματείο. Και όταν λέω τεράστιο και μεγάλο, ίσως δεν είναι τόσο μεγάλο σε δυναμική κόσμου και σε, δεν είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι η πολυπληθέστερη σε οπαδούς ομάδα της Ελλάδος, αλλά είμαι σίγουρος ότι ίσως είναι από τις πιο δημοφιλείς ομάδες στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η ομάδα που το DNA της δεν είναι άλλο παρά το πώς θα παράγει αθλητικές συμπεριφορές και αθλητικές συνειδήσεις και ήθος, κατάφερε φέτος, και αυτό είναι το σπουδαίο, μέσα σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλη πλειοψηφία από δικά της παιδιά, μέσα από παιδιά που είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές, που γαλουχήθηκαν σε αυτό το γήπεδο, το Μαρτινέγκο, κάτι που σήμερα δυστυχώς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα απουσιάζει. Δηλαδή, όταν το 80% των ποδοσφαιριστών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι, εν πάση περιπτώσει, ξένοι ποδοσφαιριστές, στους οποίους δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά δεν μπορούμε όμως, οδηγούμαστε καθημερινά στον αφελληνισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και έρχεται λοιπόν αυτή η ομάδα, ο Εργοτέλης, με δικά της επιτοπλίστων των παιδιά, όχι απλά να διεκδικεί την άνοδο, για μένα την πήρε την άνοδο, γιατί για μένα στις ψυχές, στις καρδιές των φιλάθλων, όλων των Ελλήνων φιλάθλων, πρωταθλητής είναι ο Εργοτέλης. Του την έκλεψαν την άνοδο, κύριε Τζόρτζογλου, έτσι. Πραγματικά του την έκλεψαν την άνοδο του Εργοτέλη. Ήταν άδικο. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν αυτό όμως δυστυχώς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρό μας. Δυστυχώς θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει και δεν θέλω να πετάξω καμία αιχμή στη νέα διοίκηση, στην οποία ευελπιστώ ότι θα πάει καλά. Άλλωστε δεν μπορούμε να γυρέψουμε ευθύνες από μια διοίκηση που είναι ένα μήνα διοίκηση. Εννοείται για την διοίκηση της ΕΠΟ, έτσι. Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διοίκηση, αυτά τα προβλήματα, αυτό δηλαδή το έγκλημα που είδαμε, γιατί μιλάμε για ένα έγκλημα, έτσι, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο της Κοκκινιάς, στο γήπεδο της Νάπολης, αυτά σιγά σιγά θα εξαλείψουν. Βλέπουμε τη φωτογραφία που σας είχαν υποδεχθεί πριν 17 χρόνια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ως νικητές, και φέτος όμως έγινε υποδοχή στον Εργοτέλη. Μπορεί να είχε μεγάλη συγκίνηση και δάκρυα, γιατί υπήρχε στεναχώρια. Όμως νομίζω υπάρχει περηφάνεια σε αυτό το σύλλογο, κύριε Τζόρτζογλου. Είτε με τη χαρά, είτε με τη στεναχώρια, η υπερηφάνεια στις καρδιές παραμένει, έτσι. Μα αυτό είναι η διαφορετικότητα του Εργοτέλη. Και αυτό πάντα νομίζω ότι ο Εργοτέλης ήθελε να κάνει. Δηλαδή και εγώ ως ιδιοκτήτης, με τους συνεργάτες μου, με το συνεταίρο μου, με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργήσαμε τότε εκείνο το πράγμα, το Γιώργο το Στυριακάκη, το Μποβολέτη, το Νταμιολάκη, το Φιλιππάκη, το Σύφρι, όλους αυτούς που βοηθήσανε η φιλοσοφία μας, δεν ήταν να γίνουμε μεγάλη ομάδα αγωνιστικά. Ούτε Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει να γίνουμε, ούτε ΠΑΟ, ούτε Παναθηναϊκός. Ο Εργοτέλης μέσα στο DNA του είναι να παράγει αθλητικές συμπεριφορές, αθλητικές συνειδήσεις, ήθος. Νομίζω ότι τα καταφέρνει και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι διπλά ξαναλώ υπέρ. Και βέβαια κύριε Τζόρτζογλου, παράγει και ποδοσφαιριστές. Είδαμε προχθές τον Μανώλη το Σάλιακα, ένα παιδί που επί των ημερών σας ξεκίνησε να παίζει μπάλα στο Μαρτινέγκο. Είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη που χρήζεται διεθνή στην εθνική, μετά τον Μπουχαλάκη, τον Κούτρη και τον Καρέλη. Ίσως, κύριε Τζόρτζογλου, θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτά τα παιδιά και τον Βασίλη τον Κουτσιανικούλη, που μπορεί να μην είναι Ηρακλειώτης, αλλά είναι δημιούργημα και εκείνο του Εργοτέλη. Ήταν... Μπορεί να μην είναι δημιούργημα του Μαρτινέγκο, όμως ο Εργοτέλης έδωσε στον Βασίλη τον Κουτσιανικούλη σε πολύ μικρή ηλικία την ευκαιρία να παίξει σε επίπεδο Super League. Σας δικαίωσε και έπαιξε και εκείνο σε εθνική ομάδα. Πραγματικά αυτά που η παρουσία των παιδιών και όσα έγιναν στο Μαρτινέγκο και το δικό σας όραμα πριν 22-23 χρόνια, τώρα φαίνεται. Με τον Σάλιακα, τον Μπουχαλάκη, τον Κούτρη, σίγουρα νομίζω και αυτό είναι ένα τεράστιο κέρδος, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος του Εργοτέλη, ότι σήμερα μπορεί ο Εργοτέλης με το χαμηλότερο μπάτζετ, γιατί ακριβώς στηρίζεται σε δικά του παιδιά. Καταρχήν που η ψυχή τους λέει ότι είναι Εργοτέλης. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, Μανώλη, τα τέσσερα παιδιά που στα δύο τελευταία χρόνια παίξανε στην Εθνική Ανδρών. Υπάρχει ένα τριψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών, είτε ποδοσφαιριστριών,
είτε στην ομάδα των Ελπίδων, στην Εθνική Ελπίδων, είτε στην Εθνική Πέδων, είτε στην Εθνική Νέων, είτε στην Εθνική Κορασίδων, που έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και έχουν ξεκινήσει ή έχουν γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά στο Μαρτινέγκο. Αυτό για μένα είναι το τεράστιο κέρδος και ειλικρινά γι' αυτό επέτρεψε μου τον εγωισμό και την αλαζονία και εγώ, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ήμουν μόνος μου, ήταν μαζί μου ο συνεταίρος μου, ήταν όλοι αυτοί που κατά τύχη διοικούν σήμερα το σωματείο, δημιουργήσαμε αυτό το πράγμα. Αυτό αισθάνομαι υπερήφανος, πολύ περισσότερο τέλος πάντων για αυτό το πράγμα, για αυτή την αστήρευτη γεννήτρια παραγωγής αθλητών, ικανών ποδοσφαιριστών, κυρίως ανθρώπων με ήθος και λιγότερο για το γεγονός ότι με τη δική μου παρουσία ως ιδιοκτήτης στον Εργοτέλη η ομάδα αυτή ανέβηκε και έπαιξε στη Super League. Και πριν 20 χρόνια, κύριε Τζόρτζου, πρέπει να είναι 20 χρόνια, βάλατε το χλωτάπητα εσείς αλλάξατε τη μορφή στο Μαρτινέγκο. Βλέπουμε βέβαια έκτοτε έχουν μπει σε πολλά γήπεδα χλωτάπητες, έχει αλλάξει σίγουρα η εικόνα και οι εγκαταστάσεις. Όμως αυτό που έγινε στο Μαρτινέγκο νομίζω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτή η πνοή που έδωσαν τα έργα που έγιναν τότε στο Μαρτινέγκο, που έγινε η κοιτίδα, η κυψέλη του αθλητισμού μου μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Ήταν πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε τη φωτογραφία. Σημαντικό. Να μας θυμίσετε την ημερομηνία που ήταν αυτή η τοποθέτηση του Χλωτάπητα. Η ημερομηνία ήταν πριν 20, μάλλον περίπου χρόνια, τα πρώτα μέτρα πλαστικού χλωτάπητα πέσανε τον Αύγουστο του 2001, στο κεντρικό γήπεδο. Το πρώτο στάδιο είχε γίνει περιμετρικά του κεντρικού γήπεδου τα προηγούμενα χρόνια και εδώ ήταν ένα όραμα το οποίο, ας μου επιτραπεί να αναφέρω δύο ονόματα, να τα ευχαριστήσω κιόλας, τρία ονόματα. Οι άνθρωποι αυτοί που με έφεραν και μου μετέφεραν το μπόλιασμα του Εργοτέλη, όπως ήταν ο Κώστας ο Βενέρης, ο Μακαρίτης, ο οποίος πρώτος, όπως ήταν ο Γιώργος ο Καμιολάκης. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες, κύριε Τζόρτζογλου, βλέπουμε και τις φωτογραφίες τους τώρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ενώ ήμουν παράγοντας στο Ασίμι, με πρώτα ξαναλέω τον Κώστα τον Βενέρη, ένας καλός μου φίλος τότε, και μετέπειτα ο Γιώργος Δαμιολάκης και ο Δημήτρης Γρανός μου πέρασαν το μικρόβιο αυτό του Εργοτέλη και αυτοί πρώτοι μου λέγανε ότι «Νίκο, πρέπει να δημιουργήσουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε». Τους οποίους ευχαριστώ γιατί μου δώσαν την ευκαιρία μέσα από αυτό το όχημα που λέγεται Εργοτέλης να καταξιωθώ, να δημιουργήσω, να δώσω ό,τι μπορούσα και βεβαίως να πάρω αυτή την καταξίωση για την οποία θα ευγνωμονώ πάντα τον Εργοτέλη. Και υπάρχει και μια ιστορία, υπάρχει μια ιστορία, κύριε Τζορτζογλου, που σίγουρα δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι ότι μετά το Ασίμι, ο Εργοτέλης ήσασταν να πάτε σε άλλη ομάδα του Ηρακλείου, έτσι, και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και σας έφεραν στο Εργοτέλη. Για μιλήστε μας για αυτή την ιστορία. Ποια ήταν η ομάδα του Ηρακλείου που παραλίγο να σας κερδίσει? Εκείνη την περίοδο, όταν ήμουν στο Ασίμι το 1999 με 2000-2001. Όχι, 1989. Συγγνώμη, 1989-90, ναι. Συγγνώμη. Στον Ηρόδοτο ήταν ένας κλεχτός παράγοντας, ο Γιάννης Σκουρέλος. Ο μεγάλος παράγοντας. Ο δάσκαλος, ο οποίος γνώριζε την καταγωγή μου που ένα κομμάτι αυτής ήταν το Μπρουντρούμι. Ήταν Αλικαρνασσότης. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτό στην καταγωγή μου, με πλησίασε, μου λέει «Νικολάκη, παιδί μου, εσύ πρέπει να έρθεις εδώ, στην πατρίδα, στο ένα, στον Ηρόδοτο». Και δεν σας κρύβω ότι πράγματι ήμουν ένα βήμα από το να ασχοληθώ με τον Ηρόδοτο, μέχρι εκεί που αυτό που λέμε με αυτός ο άνθρωπος, ο Κώστας ο Βενέρης, με τον οποίο κάναμε παρέα, εργοτελήτης αυτός ο άνθρωπος, να μου περνάει συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτός και σε συνέχεια αυτοί που μου έδωσαν τη χαριστική βολή, να μου επιτραπεί η έκφραση, ήταν ο Γιώργος ο Δαμιολάκης και ο Δημήτρης ο Γαλανός. Οι οποίοι ας πούμε με άρπαξαν, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη άρπαξαν, από τα χέρια του Γιάννη του Σκουρέλου και με το 1993, τέτοιες μέρες, τέλος Μαΐου ήταν, με αρχές Ιουνίου, ανεβήκαμε στο Μαρτινέγκο. Το φανταζόσασταν λοιπόν, κύριε Τζόρτζογλου? Πόσα χρόνια είναι?
Ναι, είναι 22 χρόνια, 25 χρόνια. Παραπάνω. Παραπάνω. Ναι, από το 95-94 είναι 27 χρόνια. 93-28 χρόνια. 28, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, το φανταζόσασταν λοιπόν, κύριε Τζόρζογλου, μετά το Ασίμι, τα πρώτα χρόνια στο Εργοτέλη, ότι στην παραγωγική σας καριέρα στη συνέχεια θα ζήσετε τέτοιες στιγμές, την άνοδο του Εργοτέλη, την παρουσία στη Super League, πλέον ως πρόεδρος στην ΕΠΣΗ και πλέον, κύριε Τζόρζογλου, με κορυφαίες επαφές, όχι μόνο στην Ελλάδα, είσαστε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και στο εξωτερικό. Τα ταξίδια σας στην Ελβετία και στην έδρα της UEFA είναι πολύ συχνά, βέβαια. Πριν κάποιους μήνες, όταν επιτρεπόταν τα ταξίδια, εκεί που έχετε πολλές επαφές και τετ-α-τετ και σίγουρα και επαφές έχετε και τηλεφωνικές με τον προσωπικό σας φίλο, τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, τον Θεόδωρο Θοδωρίδη. Ο Θεόδωρος Θοδωρίδης είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι στην ατζέντα των φίλων του και τον ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα όλη αυτή η πορεία, Μανώλη, με τιμάει για όλα αυτά που έχουν γίνει και με τα πολλά λάθη που έχουμε κάνει και εγώ με τους συνεργάτες μου. Αλλά ξαναλέω και πάλι, ήταν μια 18χρονη ιστορία αυτή, ιδιαίτερα με τον Εργοτέλη, η οποία με έχει σημαδέψει. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τζόρζογλου, σαν σήμερα πριν 3 χρόνια, ανανεώνατε τη θητεία σας, νομίζω είναι η επέτειος της επανεκλογής σας στον διοικητικό θόκο της ΕΠΣΗ. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις εκλογές του 2018. Ένα μήνυμα, κύριε Τζόρζογλου, κλείνοντας, για τα σωματεία, μιλήστε μας. Καταρχήν, να πω ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που στον Εργοτέλη ήταν δίπλα μου, γιατί δεν ήμουν μόνος μου. Είτε Σεβαστάκης είναι αυτός, είτε Ποπολέτης είναι αυτός, είτε Σύρλης, είτε Φραγκάκης, Γιώργος και πολλοί άλλοι, και Πάρκη Μιχάλης. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι μόνος μου δεν ήμουνα, ως συνεταίρος μου βεβαίως. Και όσον αφορά την ερώτησή σας, να πω για ότι... Την ευχαριστώ τα σωματεία, γιατί για 20 χρόνια με υψηλά ποσοστά με στηρίζουν και με επιλέγουν να διοικήσω το Ηρακλειώτικο Ποδόσφαιρο. Να ζητήσω συγγνώμη για όσα δεν κατάφερα να κάνω ή για τα αρκετά λάθη που έχω κάνει, αλλά πιστεύω ότι δούλεψα όσο μπορούσα για να... και γι' αυτό έκανα και λάθη. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μου και καταφέραμε ό,τι καταφέραμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζόρζογλου, για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ξεκινάει πλέον έτσι ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Βέβαια, να δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα με την πανδημία. Μάλιστα. Η δουλειά, νομίζω, στην ΕΠΣΗ δεν σταματά. Είπαμε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και η ΕΠΣΗ και τα σωματεία παρά την πανδημία. Μάλιστα.